sequel, motherfucker. Καλημέρα, καλησπέρα και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη pop για τις δύσκολες ώρες. Ένα ακόμα Marvel Rewind. Αυτή τη φορά μιλάμε για το νούμερο 18 στην κατάταξη. Στην κατάσταση. Στην κατάταξη, όπως εσείς την ψηφίσατε. Εγώ είμαι ο Σφίνα Γρυβέας, ποιος είσαι? Εγώ είμαι ο Θοδωρής Δημητρόπουλος. Mm-hmm. Και σήμερα θα μιλήσουμε λοιπόν για το Ant-Man, το οποίο όταν βασικά κάνω προσωπικό ranking θα το είχα ψηλότερα από το 18. Παρ' όλα αυτά, είμαι χαρούμενη που δεν είναι τελευταίο όπως ήταν το Ant-Man and the Wasp, γιατί είχα στεναχωρηθεί πολύ που θα ψηφίσει λιγότερο. Πραγματικά. Σκληρό. Δηλαδή, όσο περνάνε τα entries και βλέπουμε κάποιες λίγο πιο μέτριες ταινίες, ξέρω εγώ, είμαι σε φάση. Ναι, μωρέ, κρίμα. Αλλά κρίμα, εντάξει. Ρε, παιδιά, εντάξει. Αλλά οκ. The heart wants what it wants, Θοδωρή. Τι να κάνεις. Οπότε σήμερα λοιπόν μαζευτήκαμε εδώ να μιλήσουμε για το Ant-Man. Θέλω να σας παραπέμψω στο επεισόδιο για το Ant-Man and the Wasp. Και ας μην σας άρεσε ιδιαίτερα, γιατί. Όχι το επεισόδιο, το Ant-Man and the Wasp. Γιατί εκεί. Το επεισόδιο που κλείνει, αν σας άρεσε. Φανταστικό. Δεν γίνεται, γιατί θα σας εξηγήσω γιατί. Ναι, αυτό πραγματικά είναι από τα αγαπημένα μας επεισόδια που έχουμε κάνει, γιατί φιλοξενήσαμε τον quantum physicist, τον Έλληνα quantum physicist που. Ξεστράβωσε τη Marvel. Όχι απλά, ναι, δηλαδή πήγα να πω που έδωσε την ιδέα για το κουαντικό βασίλειο, αλλά ουσιαστικά τους ξεκλείδωσε ένα ολόκληρο υποσύμπαν μέσα στο σύμπαν και έδωσε τροφή για πολλά πράγματα. Mm-hmm. Και όπως μας είπε, κάτι που δεν ξέραμε ούτε εγώ του Θοδωρής, βέβαια εκ των υστέρων βγάζει λίγο νόημα και θα δούμε γιατί. Δεν είχε αναμειχθεί παρά μόνο με το project του Ant-Man, γιατί με το Ant-Man που μιλάμε, για το οποίο μιλάμε σήμερα, ξεκίνησε η συνεργασία του με τη Marvel, mm-hmm. Παρά μόνο 2 εβδομάδες πριν την έναρξη της παραγωγής. Και όταν μας το είπε αυτό στη διάρκεια της συνέντευξης που μπορείτε να ακούσετε, ήμασταν και λέει, what? Τι? Πώς έγινε αυτό? Ναι, μας έλεγε ο άνθρωπος ότι συνάντησε τη Marvel 2 εβδομάδες πριν, τους έδωσε την ιδέα για το Κουαντικό Βασίλειο. Η προσέγγιση της ταινίας για την οποία θα μιλήσουμε σήμερα ήταν στην αρχή περισσότερο κοντά στα κόμικ, με την έννοια, ξέρεις, λιλιπούτια σύμπαντα κτλ. Ναι, το... ναι, ναι. Οπότε εκεί το πήγαινε. Αλλά τους άρεσε πολύ αυτή η ιδέα που απλά έσβησαν πράγματα της δράσης και του κόνσεπτ που είχαν ήδη γράψει. Και 2 εβδομάδες πριν την παραγωγή, πριν να ξεκινήσει η παραγωγή, έγραψαν εκ νέου το σενάριο και μάλιστα ο ίδιος συμμετείχε και σε αυτό. Δηλαδή, actual quotes που είπε αυτός υπάρχουν αυτούσια στην ταινία που είδαμε. Και στο Ant-Man και στο Ant-Man and the Wasp και στο Captain Marvel, γιατί και εκεί συνέβαλε. Ναι, ναι. Οπότε, οπωσδήποτε να ανατρέξετε εκεί. Οπωσδήποτε. Ναι. Ούτως ή άλλως το Ant-Man ήταν μια ταινία η οποία ήταν λίγο τη τελευταία στιγμή γενικότερα. Δηλαδή, γίνανε διάφορες αλλαγές. Όχι τη τελευταία στιγμή. Ναι. Γίνανε πολλές αλλαγές, τέλος πάντων, θέλω να πω, την τελευταία στιγμή. Οπότε ναι, ήταν λίγο μια αναμπουμπούλα γενικότερη συνέβαινε τότε. Θα τα πούμε αυτά. Θα τα πούμε γιατί είναι. Ξέρεις τι, πολλά πράγματα περί Ant-Man τα καλύψαμε στο επεισόδιο για το Ant-Man and the Wasp. Νομίζω εδώ έχει λίγο μεγαλύτερο ενδιαφέρον το behind the scenes, όπως και στο Dark World είχε μεγάλο ενδιαφέρον αυτό. Ναι, όχι, ισχύει. Γιατί βλέποντας τώρα ξανά το Ant-Man, σκεφτόμουν ότι λίγο πολύ, ξέρεις, δεν έχω πολλά διαφορετικά πράγματα, ας πούμε, να σχολιάσω σε σχέση με αυτό που λέγαμε για το sequel. Ναι, ναι, ναι. Είναι μια αρκετά παρεμφερή. Δηλαδή δεν έχει, ας πούμε, μεγάλη αποχώρηση από το πρώτο στο δεύτερο, όπως συμβαίνει σε άλλες σειρές, τέλος πάντων, εντός του Marvel Universe. Ξέρεις, από το πρώτο Captain America στο δεύτερο, από το πρώτο Thor στο δεύτερο. Δεν έχει τέτοιο ενδιαφέρον. Γιατί δεν χρειάστηκε, Θοδωρή μου. Γιατί ήταν solid από το πρώτο. Ιωσήφινα μου. Εγώ στηρίζω το Ant-Man. Τα στηρίζω. Και είμαστε λίγοι, είμαστε λιλιπούτοι, αλλά είμαστε. Ξέρεις, περισσότερο από όσο νομίζεται η φαν του κινηματογραφικού Ant-Man. Λοιπόν, μία εισαγωγή. Τη σκηνοθεσία την έχει κάνει ο Peyton Reed, για τον οποίο θα κάνω ειδική μνήμα στην πορεία. Τον θεωρώ καλή επιλογή. Και θα εξηγήσω αργότερα γιατί. Για πες. Τίποτα. Και εξίσου σημαντικό ότι τη σκηνοθεσία δεν την έχει κάνει ο Edgar Wright. Α, ναι, αυτά τα δύο πάνε μαζί. Αυτά τα δύο θα προκύψουν ταυτόχρονα. Και το σενάριο. Το σενάριο λοιπόν έχει στοιχεία από 2 δημιουργικές ομάδες. Στο πρώτο του μέρος του Edgar Wright και του Joe Cornish, πολύ μεγάλο μέρος του δικού του σενάριου και των ιδεών τους, και actual σενάριου παρέμεινε αυτούσιο, όπως ήταν. Joe Cornish βλέπε Attack the Block και περιπέτειες του Tintin. Τεν-τεν. Ναι, και η δεύτερη δημιουργική ομάδα που προέκυψε στην πορεία, θα δούμε πώς και τι, είναι του Adam McKay, του γνωστού, του Οσκαρικού. Vice, Big Short, Anchorman. Έτσι, να τα λέμε και αυτά. Οσκαρικό να λέμε τώρα. Αυτή είναι η περίπτωση που τον συνοδεύει. Είναι. Με τον Paul Rudd, ο οποίος, για όποιον δεν το έχει πάρει είδηση,
είχε γράψει σενάρια και πριν το Ant-Man και γράψει νομίζω το μεγαλύτερο μέρος των σενάριων της σειράς Party Down βασικά. Είχε γράψει και για μια ταινία νωρίτερα και επέστρεψε στην σενάριογραφία με το Ant-Man και έγραψε και για το Ant-Man and the Wasp. Από ό,τι κατάλαβα και στους τρεις αυτούς άλλους ανθρώπους, δηλαδή και, και για τον Κόρνις και για τον Ράιτ και για τον Μακέι, ήταν μεγάλη ανακούφιση το γεγονός ότι ο Πολ Ραντ ξέρει να κάνει και αυτό, το οποίο το είχε διαπιστώσει ο καθένας του ξεχωριστά για λόγους, τέλος πάντων επειδή είναι πολύ καλό στο improvisation ο Ραντ και πολλά πράγματα τα σκέφτεται και τα κάνει on the spot, οπότε ήταν και τρεις σε φάση, άρα αν θέλουμε κάτι μπορεί legit να μας βοηθήσει και κοίτα που έγραψε μέρος του σεναρίου. Οπότε, opening statements, I guess. Χριστί, σκέφτομαι ότι μπορεί κιόλας κάποια από αυτά τα πράγματα για τα οποία είναι credit το σενάριο Πολ Ραντ ήταν αυτά που ρώταγε τον, Μιχελάκη. Το Μιχελάκη, ναι. Λίγο... Πώς το πες αυτό, ξαναπες το λίγο μια στιγμούλα. Θυμίζω ότι του είχε στείλει, αφού είχαν συναντηθεί, του είχε στείλει λίγο καιρό μετά ένα email που έλεγε, σου στέλνω τον draft του σεναρίου για να μου πεις αν κατάλαβα καλά αυτά που μας έλεγες ή αν όπως νομίζω εγώ είναι εντελώς βλακίες, είμαστε εντελώς ηλίθιοι και δεν καταλάβαμε. Εντάξει, όλα καλά τα είχαν καταλάβει από ό,τι διαπίστωσε ο Μιχαλάκης. Εντάξει, το δικό μου opening statement το έχει ήδη γίνει, thumbs up στην ταινία γενικά. Μου αρέσει, θεωρώ ότι είναι από τις ταινίες κιόλας που εάν δεν είχαν υποχρεωθεί λόγω του Marvel μηχανισμού να έχουν τα easter eggs και τη σύνδεση με το συνολικό MCU θα ήταν ακόμα καλύτερη. Αν ήταν δηλαδή περισσότερο ελεύθερο το πεδίο για κάτι τέτοιο. Αλλά το Ant-Man σίγουρα δεν ήταν μια τέτοια ταινία εξ αρχής. Δεν ήθελα να είναι μια τέτοια ταινία. Σίγουρα, γι' αυτό... γιατί εξ αρχής η πρόθεση ήταν ένα εντελώς πιο μικρό και ξέρεις αυτόνομο και ιδιοσυγκρασιακό πράγμα. Αλλά δεν βγήκε έτσι. Κοίτα, εγώ δεν είμαι αρνητικός απέναντι στην ταινία. Είμαι σίγουρα πιο cool απέναντι της από ότι εσύ. Δεν είμαι αρνητικός όμως. Δηλαδή, ξέρεις, μια χαρά περνάω, cool. Δηλαδή, πάντα ευχάριστο μου αυτό το πράγμα που συμβαίνει. Ο Πολ Ραντ και αυτή η περίεργη ομάδα, πώς το λένε, συνεργατών του και κάποιες, ξέρεις, πολύ χαριτωμένες σκηνές δράσης, φάνταστες. Είναι γενικά ένα πολύ διασκεδαστικό πράγμα. Μου είναι πολύ δύσκολο να μην σκέφτομαι συνέχεια βλέποντας αυτή την ταινία τι θα είχε κάνει ο Ντάστιν. Ο Edgar Wright. Ο Edgar Wright, συγγνώμη, ο Τζο Ράιτ. Καλά, δεν είναι κάτι, αλλά ξέρεις. Να σου πω κάτι. Και ο Τζο Ράιτ. Και ο Τζο Ράιτ αναρωτιέμαι τι θα έκανε γυρίζοντας την. Θα είχε πλάκα να δούμε μια ταινία Marvel από Τζο Ράιτ. Θα είχε πάρα πολύ πλάκα. Θα φύσαγε πάρα πολύ αέρα. Πολύ αέρα. Ότι θα ήταν αδιανόητο τρέινερ, αλλά με έναν πάρα πολύ ενδιαφέροντα τρόπο. Όπως συμβαίνει με όλες τις ταινίες του. Ενώ την ενδιαφέρον του γιατί είναι όλες τρέινερς, αν και κάποιες είναι. Αλλά τέλος πάντων. Κάποιες είναι. Κάποιες είναι. Ο Edgar Wright, που τώρα που το σκέφτομαι, επειδή το γράφουμε εκτός. Το γράφουμε νωρίτερα το επεισόδιο, τώρα που το ακούτε εσείς, παίζει και αυτή τη στιγμή να βλέπω το. Ή σήμερα ή αύριο. Τέλος πάντων, κάποια αυτές τις ώρες πρέπει να βλέπω το Last Night in Soho. Στη Βενετία, στο φεστιβάλ. Στη Βενετία, όπου βρίσκομαι τώρα, μην με ακούτε εδώ πέρα. οπότε συμβαίνει ένα σπάσιμο του χρονικού τέτοιου. Δηλαδή, σκέφτομαι τον Edgar Wright σε δύο διαφορετικά. Νιώθω ότι θα περάσουμε πολύ καλά με αυτή την ταινία. Και εγώ πιστεύω ότι θα περάσουμε πάρα πολύ καλά. Το νιώθω. Και δεν είναι ένα σκηνοθέτη τον οποίο τον λατρεύω με την έννοια του Χριστέ μου που λατρεύω που πατάει και δεν μπορεί να κάνει λάθος και τέτοια. Το θυμάμαι αυτό. Και το Baby Driver θυμάμαι σε ένα δεν σ' άρεσε σε μένα. Το Baby Driver δεν μ' άρεσε καθόλου. Θεωρώ τελείως βλακώδες. Αλλά δεν ξέρω. Μια περίεργη περίπτωση. Νιώθω ότι ξέρεις όταν είναι πράγματα τα οποία τα θέλει να τα κάνει και λίγο έτσι βρώμικα και έχει ένα πολύ προσωπικό κομμάτι μέσα σε αυτό το πράγμα που κάνει, μπορεί να κάνει πάρα πολύ. Έχει στίγμα, μωρέ. Έχει στίγμα. Και επειδή η Marvel έχει ανάγκη το στίγμα πολύ. Το δημιουργικό. Γι' αυτό και δεν μπορούμε να βγάλουμε από το κεφάλι μας τι στο καλό. Τι είδους Ant-Man θα έκανε ο Edgar Wright. Αν και μεγάλο μέρος αυτού που θα έκανε, αφηγηματικά μιλώντας έστω, παρέμεινε στην ταινία. Ναι. Νιώθω απλά ότι θα ήταν λίγο πιο αλήτικο, να το πω έτσι. Θα ήταν σίγουρα πιο αλήτικο. Οπότε και αυτό σίγουρα θα τέριαζε πολύ και με τη λογική του heist movie και με το να έχεις έναν κεντρικό ήρωα ο οποίος είναι. Ξέρεις, κλεφτάκος και δηλαδή όλα μπορεί αυτά, σίγουρα να το υποστηρίξει ο Ραντ, όπως και η Evangeline, full.
Φουλ. Δεν συζητώ καν για Μάικλ Ντάγκλας, παιδιά. Δηλαδή, ναι, αυτό και μπορεί να υποστηρίξει την αλητία. Εννοείται. Οπότε, όλοι θυμόμαστε την καριέρα του στα 90s. Όλοι θυμόμαστε την του καριέρα. Πραγματικά. Κέιτη. Κέιτη. Βάλει ένα βρακί. Γλίτσα ίδια, α πούμε. στο Wall Street. Δηλαδή, ξέρεις. Γλίτσα. Ναι, ρε, εσύ, που τον κάνανε αφήσα μετά όλοι οι wannabe νεόπιπτοι. Τέλο πάντων, λοιπόν. Ναι, είναι αυτό που βλέπουμε ταινίες και δεν καταλαβαίνουμε ακριβώς τι βλέπουμε. Αυτό. Καλά, μιλάμε με ένα τρελό είδωλο, τον Draper, ξέρεις, δηλαδή, τέλος πάντων. Το Άντμαν, λοιπόν, στο οποίο βρισκόμαστε. Ανέτια επίθεση στον Τον Draper, δίκαιη όμως. Οπότε πάμε να δούμε τι έγινε την εβδομάδα που κυκλοφόρησε στο box office. Κάτι που θυμόμουν και... Θυμήθηκα βασικά σε κάποια φάση ανύποπτη χτες και το σημείωσα, για να μην ξεχάσω να το πω, ήταν ότι στο λανσάρισμα της ταινίας αυτής μου είχε αρέσει πολύ η φράση, η μαρκετινίστικη ατάκα με την οποία το λανσάραν, που ήταν, εντάξει, δεν θα ενθουσιαστείς, εγώ όμως το είχα θεωρήσει πολύ cute. Έλεγε «No shield, no hammer, no problem». Είχε φανεί τέλειο. Γιατί όλη η εικόνα πίσω από το. Όλη η ερώτηση βασικά, η ερώτηση γύρω από τον Άντμαν, μέχρι να φτάσουμε να δούμε τον Άντμαν, ήταν κόσμος να λέει, γιατί μας νοιάζει ο άνθρωπος που γίνεται insect. Αλλά όχι, κύριε, ανήκει στους Avengers και γενικότερα είναι και από τα. Μιλώντας για τα κόμικ, είναι ιδρυτικό μέλος. Εντάξει, ο Hank Pym. Αλλά σε οποιαδήποτε περίπτωση, όπως έχετε δει ως τώρα, he's got the power, έχει διαφορετικό power. Δεν χρειαζόμαστε σιλ, δεν χρειαζόμαστε χάμερ. Έχει. Πάντως έχει ενδιαφέρον αυτό που λες, γιατί νιώθω ότι το όλο, ας πούμε, δημιουργικό της Marvel κάπως πρόβαλε και μια δική τους ανησυχία πάνω σε αυτό το πράγμα στο marketing της ταινίας. Δηλαδή, επειδή όλο αυτό το project, τέλος πάντων, υπήρξε επειδή είχε λησάξει ο Ράιντ για χρόνια να το κάνει. Δεν νομίζω ότι η Marvel ποτέ. Καλά, ποτέ. Κάποια στιγμή μπορεί να φτάνε και σε αυτόν. Αλλά θέλω να πω ότι δεν νομίζω ότι η Marvel θα ήταν σε φάση. Πρέπει οπωσδήποτε μέσα στο Infinity Saga να έχουμε και τον Ant-Man κάπου μέσα. Δηλαδή. Οπότε σίγουρα υπήρχε. Νομίζω ότι θα είχε βρεθεί κάπου. Κάπου αλλά ναι. Σίγουρα δεν πιθανότατα. Θα είχε ανακοινωθεί. Πιθανότατα. Μπορεί να ήταν σε κάποια άλλη ταινία ενδεχομένω. Ναι, γιατί. Ένα τύπου Falcon, α πούμε. Δηλαδή, κάτι ναι, ρε παιδί μου. Λίγο πιο περιφερειακός, ναι. Ειδικά κιόλας μιλώντας, εγώ θεωρώ κιόλας ότι αν η Marvel χωρίς τη συμβολή του Edgar Wright, γιατί ο Edgar Wright εξ αρχής θέλει να κάνει μια ταινία που συνυπάρχουν Hank Pym και Scott Lang. Mm-hmm. Αν η Marvel δεν είχε αυτή την ιδέα από κάπου ή δεν την είχε η ίδια, δεν ξέρω, και πήγαιναν κατευθείαν, σκεφτόντουσαν αμέσως το ιδρυτικό μέρος του Hank Pym, νομίζω ότι θα θέλανε να τον αποφύγουν κιόλας. Γιατί είναι αρκετά προβληματικός ως χαρακτήρας. Αυτό που έχουμε πει, ναι, που λέγαμε στο προηγούμενο επεισόδιο. Ότι γενικότερα... Ναι, την έριχνε τη σφαλιάρα του. Οπότε... Άντρας παλιάς κοπής. Μπράβο, ρε Θεοδόλη. Άντρας παλιάς κοπής, οπότε ναι, ίσως και γι' αυτό τον είχαν λίγο... Πώς κάνει τώρα η Disney, κάνει ότι δεν έχει γυρίσει ποτέ την Ποκαχόντας. Μια τέτοια κατάσταση. Α, το κάνει, λόγω του θέματος, μάλλον λόγω της σχέσης του κεντρικού ζευγαριού, εννοείς. Όχι, λόγω... Γενικότερα, όχι, είναι... Είναι μια... Ναι, είναι μια κατάσταση που, ρε παιδί μου, λίγο... Δεν μπορεί να γίνει, ας πούμε, απευθείας live action μεταφορά, για λόγους διάφορους, που έχουν να κάνουν και με την υποδοχή της ταινίας από την κοινότητα των ηθαγενών και διάφορα πράγματα τα οποία, τέλος πάντων, ξέρεις, την κάνουν λίγο πιο τζιζ, τέλος πάντων, από άλλες ταινίες. Ναι, και όπως έχουμε καταλάβει, ρε παιδί μου, γενικότερα, εντάξει, η Disney ειδικά αυτή τη στιγμή δεν είναι λίγο σε φάση, να κάτσουμε να το συζητήσουμε το θέμα και να κάνουμε και πολύ επίπεδα πολλά πράγματα. Είναι λίγο. Ναι, θέλουμε να πάρουμε την ταινία που είχαμε φτιάξει και να την κάνουμε σχεδόν ίδια. Παρακαλώ, το Lion King, βάλτε εκεί πέρα λίγο, ξέρεις, CGI και πάμε. Έλα, πάρτε. Ελάτε. Προσόρας, γιατί τώρα ξαφνικά έχουν τον Barry Jenkins να κάνει prequel για τον Μουφάσα. Οπότε, ξέρω εγώ, για να δούμε τι θα γίνει με αυτό. Θα συμπιώντως δηλαδή αυτή η ταινία, τέλος πάντων. Και εμένα ακόμα με ξεπερνάει αυτό, αλλά νομίζω είναι μέχρι να τη δούμε. Τι να πω, δεν ξέρω, ελπίζω. Όσα ζω, ελπίζω γενικά. Είμαι χαφούλ. Ξέρεις, γκλάς άνθρωπος. Για να δούμε λοιπόν τι έγινε εκείνη την εβδομάδα. Είχε κυκλοφορήσει 17 Ιουλίου του 2015, που ήταν η αρχική ημερομηνία κάποτε για το BVS, το Batman vs Superman. Και όταν το Batman vs Superman πήγε το 16, είπε η Marvel, «Χα, έρχομαι». Και το βάλεις για να έχουμε να είναι περίεργο στις 17 Ιουλίου του 2015, κατάλαβες. Οπότε έκανε άνοιγμα, πολύ decent άνοιγμα με 58 εκατομμύρια. Ήτανε όπως και το Dark World λίγο λιγότερο από τους υπολογισμούς της Marvel, που είχε υπολογίσει 60 εκατομμύρια, αλλά εντάξει παιδιά, okay. Και έχει κάποια ενδιαφέροντα πράγματα το breakdown του box office. Mm-hmm.
Γιατί, σύμφωνα με στοιχεία που είχε δώσει η Disney πάντα, το 58% του κοινού για τον Ant-Man ήταν άντρες. Το 55% ήταν άνω των 25%. Οι έφηβοι ήταν το 13%. Και τα κοινά που το είδαν, του δώσανε A Cinema Score. Το Cinema Score, για όποιον δεν γνωρίζει, είναι αυτά τα κοινά, τα κάπως δοκιμαστικά, που βλέπουν τις ταινίες και τέλος πάντων βγαίνοντας, επειδή τις βαθμολογούν, βγαίνει ένα score και αυτό το score διαμορφώνει πολλά ενίοτε. Πολλές φορές έχει αλλάξει εξ ολοκλήρου ταινίες. ή τη marketing στρατηγική που ακολουθεί μετά τη δημιουργία μιας ταινίας. Και ήταν το 12ο νούμερο 1 της Marvel στο box office, γιατί πήγε κατευθείαν στο νούμερο 1. Ήταν το μεγαλύτερο άνοιγμα ταινίες που έχει κάνει ποτέ ο Paul Rudd, που οκ, okay, αλλά ήταν το μεγαλύτερο άνοιγμα ταινίες που έχει κάνει ποτέ και ο Michael Douglas. Δηλαδή, ξέρεις. Ναι. Επίσης, το Ant-Man το είδαν, το 28% που είδε το Ant-Man ήταν οικογένειες, το οποίο έμενα μου φάνηκε πάρα πολύ cute. Ήτανε περισσότερο μεγαλύτερο το ποσοστό από τις οικογένειες που είδανε το Age of Ultron, ας πούμε, ή το Winter Soldier, που είχαν πιο χαμηλά ποσοστά. Που αυτή ήταν και αυτή ήταν και η στόχευση της Marvel και της Disney, ρε παιδί μου, να κάνουν έναν όντως υπερήρωα που έχει οικογένεια και μπορεί να τη φέρει την οικογένεια να τον δει κιόλας στο σινεμά. Στο νούμερο 2 ήταν το Minions. Στο νούμερο 3 ήταν το Trainwreck με την Amy Schumer. Και το LeBron James. Αχα. Στο νούμερο 4 το Inside Out, η καλύτερη ταινία της Pixar. Έτσι, να τα λέμε γι' αυτά. Και στο νούμερο 5 το Jurassic World, που εκείνη τη βδομάδα είχε πια αρκετές βδομάδες ήδη στο ενεργητικό του, οπότε είχε μια μικρή πτώση. Καλά, πτώση στο 5 ήταν. Η ζημιά είχε ήδη γίνει. Η ζημιά είχε ήδη γίνει και αυτό φαίνεται από το... Θα σου πω, όχι. Είχε γίνει γιατί, ναι, κοιτώντας τη χρονιά στο box office γενικότερα, το 15, στο αμερικανικό box office, το Jurassic World είναι στο νούμερο 1. Είχε τα μεγαλύτερα, τα περισσότερα έσοδα εκείνη τη χρονιά. Στο νούμερο 2 είναι το Star Wars The Force Awakens. Λίγο συγκινήθηκα με τις αναμνήσεις μου, έτσι όπως θυμήθηκα την προβολή εκείνης της ταινίας, πόσο πολύ χάρη. Νούμερο 3, Avengers Age of Ultron. Νούμερο 4, Inside Out. Νούμερο 5, πώς σας γλιτάμε έτσι, Furious 7, το οποίο τότε είχε γίνει το πιο επιτυχημένο franchise μέχρι εκείνη τη στιγμή, έτσι. Ever. Νούμερο 6, άκου τώρα, American Sniper. Θυμάσαι. Ναι, βέβαια. Ήταν η χρονιά που είχε γίνει τεράστια εμπορική επιτυχία του American Sniper. Και που δεν το περίμεναν. Δεν το περίμεναν. Και δεν περίμεναν τον τέτοιον στα Όσκαρ. Αυτό πρέπει να πω. Ότι άμα τα Όσκαρ είχαν γίνει τρεις εβδομάδες μετά, θα είχε πάρει το Όσκαρ με τον αντρικό ρόλο Bradley Cooper. Ναι, αυτό. Δηλαδή, ήταν όλοι σε φάση. Τι κάνει ο Bradley Cooper στο World Season, να τι κάνει. Μ' άρεσε από τι αγαπημένε μου ερμηνείε του Bradley Cooper. Είναι πολύ καλό. Είναι μια ταινία περίπτωση αυτή. Έχει ελότητο unpack. Έχει πράγματα. Εγώ φοβάμαι να το κάνω unpack. Θα μπορούσαμε κάποια στιγμή να είναι ένα challenge για αυτό το podcast. Θα έχει ενδιαφέρον όλο αυτό το αέρα του Clint Eastwood. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Οπότε ίσως κάποια στιγμή θα μπορούσε να γίνει κάτι με αφορμή την υπερχόμενη. Ναι, το κουμπάμε να υπάρχει. Είπα εντωμεταξύ τη το καλό κάνει ο Bradley Cooper στο Award Season και θυμήθηκα ένα άνθρωπο που έγραψα φέτος για το φετινό Award Season. Ναι. Τι στο διάολο κάνει ο Jared Leto στο φετινό Award Season. Το θυμάμαι που ήταν. Ήταν αυτό ο original τίτλος μου και μου τον άλλαξαν σε τι στο καλό. Θέλω να ξέρετε ότι ο τίτλος με εμένα ήταν τι διάολο. Όπως λέει και ο φίλος μου ο Παν-Παν. Να ακούσω τη Φαντασμαγορία 2. Φοβερό. Όπως λέει και ο φίλος μου ο Παν-Παν. Τι στο πεδίο του Άρεος κάνει ο. Θα έλεγε τέλος πάντων. Χρησιμοποιεί αυτή τη φράση. Το τι στο πεδίο του Άρεος κάνει ο Τζάρετ Λέτο στο Oscar Season. Το θυμάμαι αυτό, ναι, που είχαν βγει χρυσές υποψηφιότητες χρυσών σφαιρών και ήταν υποψηφιός. Αυτό δεν ήταν. Δηλαδή, αυτό δεν ήταν το bump. Ήμασταν όλοι σε φάση. Τώρα. Όχι, αλήθεια, σοβαρά λογική. Και στα SAG. Μετά ήταν τα SAG. Φρίκι, φρίκι. Τέλος πάντων, το αποφύγαμε αυτό στα Oscar. Στο νούμερο 7 είναι το Minions. Νούμερο 8, Hunger Games Mockingjay Part 2. Λογικό. Νούμερο 9, The Martian. Νούμερο 10, Cinderella από Kenneth Branagh. Σας έλεγα τις προάλλες πόσο cute βρίσκω αυτή την ταινία. Ναι. Και από τις λίγες ταινίες που όντως δεν είναι ξεπατικώνουμε το παιδικό και το καν. Βασικά ούτε καν. Το Ant-Man είναι στο νούμερο 14. Ναι. Τώρα στο παγκόσμιο γίνεται τράμπα στις πρώτες δύο θέσεις. Νούμερο 1 είναι τα Star Wars, το Force Awakens. Και νούμερο 2 είναι το Jurassic World. Νούμερο 3 είναι το Furious 7, πολύ πιο πάνω. Νούμερο 4. Είναι το πιο. Πιο ας πούμε διεθνές blockbuster από τα υπόλοιπα, αναλογικά μιλώντας. Βεβαίως, βεβαίως. Νούμερο 4, Edge of Ultron. Νούμερο 5, Minions. Νούμερο 6, Spectre.
Δεν ήταν στο top 10 mm-hmm. της Βόρειας Αμερικής. Yeah. Νούμερο 7, Inside Out. Νούμερο 8, Mission Impossible, Rogue Nation. Rogue Nation, έτσι. Ναι. Έτσι. Μπράβο. Έτσι. Νούμερο 9, εδώ είναι το Mockingjay, των Hunger Games. Και νούμερο 10, Martian. Πρόσεξε, στο παγκόσμιο box office πάλι στο 14 είναι ο Ant-Man. Μια χαρά είναι στο 14. Περίεργο, οκ. Okay. Και, ναι, περίεργο, αλλά κοίτα να δεις. Οπότε, μια χαρά. Και εκείνη τη χρονιά, στη Marvel, όπως ήδη έχετε καταλάβει, ήταν μόνο δύο κυκλοφορίες. Το Age of Ultron που είχε προηγηθεί και λίγους μήνες αργότερα, δύο αν δεν κάνω λάθος, το Ant-Man. Το οποίο είναι ένας ενδιαφέρον συνδυασμός. Γιατί το... ναι, δηλαδή, ρε παιδί μου, το Ultron ήταν μια πραγματικά γιγαντώδης εισπρακτική επιτυχία. Ήταν πολύ μεγάλο. Αλλά απ' την άλλη, είχε μια... Θα τα πούμε βέβαια όταν έρθει η ώρα του. Α, ναι, ναι, ναι. Είχε μια πολύ αμφιλεγόμενη υποδοχή. Για πολλούς διαφορετικούς λόγους κιόλας. Γενικότερα υπήρχε μια δυσιονίλα, ρε παιδί μου, πάρα πολύ. Δηλαδή, από πριν βγει η ταινία, ξέρεις, που ο Βίντον ήταν μπαλτισμένος, που βγήκε η ταινία και ήταν σε φάση όλοι... Εντάξει, οκ, okay, αλλά... Εντάξει. Οκ. Okay. Δηλαδή, υπήρχε μια... Υπήρχε ένα βάρος, μια μιζερίλα, η απόλυτη μιζέρια που μπορεί να υπάρξει στο εμπορικό σινεμά, και αυτό δεν έχει να κάνει απαραίτητα με τις ταινίες τις ίδιες, αλλά όταν συμβαίνει αυτό το πράγμα το βρίσκω πραγματικά από τα πιο θλιβερά πράγματα που μπορεί να υπάρχουν στη συζήτηση γύρω από μια ταινία. Όταν μια ταινία κάνει αμύθιτα έσοδα, αλλά σύμφωνα με τα πρακτικά μέτρηξη, ξέρω εγώ, εντάξει, δεν είναι και ιδιαίτερη επιτυχία ή είναι και αποτυχία. Ξέρεις, τύπου Batman vs Superman. Ξέρεις, αυτά είναι μια ταινία και κάνει 800 εκατομμύρια. Εντάξει, δεν ξέρω. Απλά μα έχει... Last Jedi, το Ultron. Το Ultron. Έκανε λιγότερο από το... Ξέρεις. Και απλά, ξέρεις, μετά μπαίνει σε ένα υπαρξιακό... Τι κάνουμε τώρα εδώ πέρα, τι θέλουμε τη ζωή μας όλοι. Το οποίο είναι φοβερό ότι έχει καταντήσει έτσι η κατάσταση, γιατί τα εισιτήρια αντικατοπτρίζουν το πόσο κόσμος ενδιαφέρθηκε να το δει. Έστω και αν μετά έβγαλε ένα συμπέρασμα ότι δεν του άρεσε κάτι. Παρ' όλα αυτά, όταν κόβεται ένα εισιτήριο και βγαίνουν όλα αυτά τα υπέρογκα έσοδα, λες να, μια ταινία θα πρέπει να μπορείς να πεις ότι στο box office τουλάχιστον πέτυχε. Το γεγονός ότι τη φτιάξανε, μια ταινία που έφερε 800 εκατομμύρια, ότι τη φτιάξανε με 500. Πώς να σου πω, και δεν βγαίνει ιδιαίτερα τελικά. Δηλαδή, ένα στούντιο μπορεί να αποφασίσει ότι δεν άξιζε το κόστος ή δεν άξιζε αυτή η επένδυση πνευματική ή οτιδήποτε. Αυτό πήγα να πω, ότι δεν είναι μόνο θέμα καθαρού κόστους versus εσόδων. Είναι και ένα γενικότερο του ότι ξέρεις, επειδή πλέον οι κολοσσοί που έχουν μπλακεί, ας πούμε, με όλο αυτό το χολιγουντιανό, το κατασκεύασμα όπως είναι σήμερα το στουντιακό, δεν υπάρχει, ρε παιδί μου, καμία αίσθηση στα tops κλιμάκια. Δεν υπάρχει αίσθηση δημιουργικότητας. Δηλαδή, ξεσχιστήκανε πλήρως. Και είναι καθαρά ένα πράγμα του ότι είμαστε σε αυτό το business για να βγάλουμε, πώς το λένε, αμύθιτα, ογκώδη κέρδη. Κέρδη τα οποία πρέπει να τροφοδοτήσουν μετά τα toy lines μας και αυτό, όλα αυτά. Αυτό, γιατί μιλάμε πλέον για πολυεθνικές, για κολοσσούς. Μιλάμε για εταιρείες οι οποίες έχουν, ξέρεις, 85 divisions και τα κέρδη τα μετράνε σε δισεκατομμύρια. Οπότε, ξέρεις, προφανώς, παιδί μου, δεν το παίζω τώρα ρομαντικός. Προφανώς τα στούντιο πάντα το κέρδος θέλανε σε κάποιο level. Ναι, δεν είναι φιλανθρωπικές, ναι, βέβαια. Αλλά είναι διαφορετικό το στούντιο, ας πούμε, στα 70s που σου έλεγε ότι, okay, θα ρισκάρω σε ένα filmmaker, θα βάλω τόσα λεφτά και άμα βγάλω τα από πάνω, εγώ ως στούντιο κέρδισα. Σήμερα δεν σκέφτονται τα στούντιο με όρους στούντιο, γιατί ακριβώς δεν είναι αυτόνομα. Είναι κομμάτι μιας επιχείρησης η οποία πουλάει πλυντήρια, οπτικές σύνες. Οπότε σου λέει, το να βγάλω εγώ 80 εκατομμύρια κέρδος σε μια ταινία, χαίστηκα. Δεν είμαι κινηματογραφικό στούντιο, είμαι η Comcast, είμαι οτιδήποτε. Ναι, είμαι Time Warner, δεν με νοιάζει. Είμαι Time Warner, δεν με ενδιαφέρει να βγάλω 80 εκατομμύρια. Γιατί το έκανα αυτό το πράγμα. Για ποιο λόγο, δηλαδή, κάθισα και ασχοληθήκαμε για να βγάλουμε 80 εκατομμύρια. Who cares? Και αυτό το πράγμα είναι απίστευτα άρρωστο. Δηλαδή δεν μπορεί να οδηγήσει πουθενά αυτό το πράγμα. Όχι. Και μετά, επειδή αυτή η συνθήκη, η ατμόσφαιρα μεταδίδεται στο κοινό. Ακριβώς. Και ξαφνικά εκλαμβάνομαι ότι μια ταινία όντως σαν τον BVS που βγάλε πάρα πολλά λεφτά δεν ήταν επιτυχημένη. Λες, κάτσε ρε παιδί μου. Δηλαδή τι είναι επιτυχημένο. Δηλαδή ήταν μια βλακεία. Δηλαδή, δεν είναι επίσης πάρα πολύ ερωτημένο ότι το κοινό, ρε παιδί μου, ουσιαστικά έχει εκπαιδευτεί να κοιτάζει ταινίες με marketing όρους του box office. Για ποιο λόγο πρέπει να ενδιαφέρει το κοινό αυτό το πράγμα. Το γενικό κοινό, για ποιο λόγο, πραγματικά. Το ζόρι ενδιαφέρει εμένα, πραγματικά. Για ποιο λόγο πρέπει να ενδιαφέρει το κοινό αυτό το πράγμα. Δεν στην ταινία εκεί πέρα, σ' άρεσε, δεν σ' άρεσε. Τέλος πάντων. Ναι, ναι. Όχι, όχι, ξέρεις τι, το σκεφτόμουν και σε σχέση με το Ant-Man, το οποίο, ας πούμε, είναι μικρότερη επιτυχία σε σχέση με το Ultron, σε σχέση με το Thor, σε σχέση με... Κατάλαβες, αλλά
είναι πολλά λεφτά. Έφερε πολλά λεφτά. Πήγε κόσμος και τότε. Το γεγονός ότι δεν πήγε να το δει η Ηφίλιος δεν το κάνει λιγότερο επιτυχημένο. Οπότε, ναι, είχε αυτά τα ενδιαφέροντα, ας πούμε, υπό πραγματάκια, το box office του, η ανάλυση του Ant-Man. Και νομίζω ότι το γεγονός ότι υπήρχε αυτή η συνύπαρξη με το Ultron είναι λίγο... Δηλαδή, αν είδες το Ultron τώρα εσύ και σ' άρεσε... Και σ' άρεσε έτσι σε αυτό το επίπεδο, το πιο bombastic, πιο μεγάλο κτλ. Ίσως καπάκια μπορεί να είσαι από αυτούς τους ανθρώπους που μετά μπορεί να σε ξενερώσει λίγο κάτι σαν το Ant-Man, αν είναι το αμέσως επόμενο. Μπορεί. Νομίζω έχουμε ξανακάνει παρόμοια. Την έχουμε ξανακάνει. Εμείς δεν ανήκουμε σε αυτή την κατηγορία, αλλά ανήκει πάρα πολλοί κόσμοι σε αυτή την κατηγορία. Πάντως. Ναι, εμάς μας αρέσει το λίγο calm before ή after the storm. Η αλήθεια, για να είμαι ειλικρινής, είναι ότι το Ant-Man ήταν η μόνη ταινία της Marvel την οποία δεν την είχα δει όταν είχε βγει. Για πάρα πολύ καιρό. Νομίζω ότι πρέπει να την είδα ένα μήνα πριν βγει το Ant-Man The Wasp. Κάτι τέτοιο. Δηλαδή, απλά το είχα αφήσει. Απλά δεν είχα ασχοληθεί. Για κάποιο λόγο το είχα προσπεράσει και νιώθω ότι είχε να κάνει όχι με το ότι ήταν διαφορετικό ο τόνο, που όπω έχουμε ξαναζητήσει. Εμένα ίσα ίσα ευχάριστο μου είναι. Ναι, ένιωθα φουσκωμένος, ένιωθα καμένος από αυτό το πράγμα. Δηλαδή ήμουν σε φάση εκείνο το καλοκαίρι. Όχι, άλλη περιρροή. Δεν θα ήθελα άλλο. Ξέρεις, λίγο όχι. Και επειδή αυτό φαινόταν και minor, το οποίο εν τέλει θα ήταν υπέρ της ταινίας σε μια τέτοια κατάσταση. Δηλαδή ίσα ίσα το να βλέπεις μια τέτοια ταινία θα σε... Ξέρεις, νομίζω θα σε έχει ανακουφίσει αν την έχεις δει στην ώρα της. Αλλά νομίζω ότι... Ξέρεις, ο συνδυασμός του, ξέρεις, λίγο έχω κουραστεί με το ότι αυτό το πράγμα δεν μοιάζει καθόλου essential. Απλά το προσπέρασα και νιώθω ότι δεν ήμουν ο μόνος. Όχι, βέβαια. Εξού και είναι πιο μικρό σε σχέση με τα άλλα μαρβελικά. Σε σχέση με τα άλλα, ναι. Επίσης, αν έχεις δει το Ultron και δεν σ' άρεσε. Ναι. Δεν δει το Ultron και δεν σ' άρεσε. Ναι. Επειδή μετά με όλη τη συζήτηση γύρω από το Ultron, αυτό το πράγμα έρχεται και εντείνεται. Στην τελική, μπορεί να μην θες να πας να δεις Marvel το καλοκαίρι. Άλλοι. Δηλαδή, οπότε ναι, δύο αυτές τις ταινίες είναι εκ διαμέτρου αντίθετες. Οπότε. Ναι, εντελώς, εντελώς. Ήταν μια ιδιαίτερη περίεργη, νομίζω, όχι πολύ καλή συνύπαρξη. Και είχε και το περίεργο επίσης ότι το Ant-Man ήρθε προγραμματιστικά, ας πούμε, να κλείσει τη δεύτερη φάση στην ουσία. Το Phase 2. Ναι, το οποίο είχε. Δεν ξέρω αν το θυμάσαι, αλλά δεν ήταν αυτό το αρχικό πλάνο. Ναι, το ξέρω. Το πλάνο ήταν να είναι η έναρξη του Phase 3. Και ο Φάγκη κάποια στιγμή είπε, κοίταξε να δείτε, υπήρχε γκρίνια γύρω από αυτό όταν τελικά έγινε το τέλος του Phase 2 και ο Φάγκη ήταν σε φάση, κοίταξε να δείτε, για μένα τα phases είναι πάρα πολύ σημαντικά, το ξέρω ότι για πολλοί κόσμο δεν είναι, για μένα είναι, και το Phase 3 θέλω να ξεκινήσει με το Civil War. Okay, I guess, ξέρεις. Αλλά ναι, όχι, ξέρω. Όχι, εγώ το ακούω, δηλαδή θες να ξεκινήσεις. Ναι, άμα για εκείνον παίζει ρόλο. Και... Απλά είναι περίεργο να τελειώσει το Phase 2 με αυτή την ταινία. Δηλαδή, είναι, νομίζω θα ήταν καλύτερο σαν άρξη Phase 3, όντως, να σου πω την αλήθεια. Θα ήταν καλύτερο απλά να το έχουν βγάλει τον επόμενο Μάρτιο, ξέρω, whatever. Δηλαδή δεν χρειαζόταν να βγει το καλοκαίρι. Ξέρεις. Όχι. Έπρεπε να τελειώσουν διάφορα πράγματα με το Ultron. Και το Phase 2, διάφορα άλλα πράγματα σε σχέση με τη συνεργασία του Whedon με τη Marvel και το Whedon γενικότερα. Τέλος πάντων. Οπότε πάμε στα low points. Πρόσκει, είναι όπως η Marvel πετάει συνέχεια teaser στις ταινίες της και μικρές σκηνές για τις άλλες επόμενες. Αυτό κάνουμε και εμείς τώρα με το επεισόδιο Ultron που θα έρθει κάποια στιγμή στο σύντομο μέλλον. Μπορείτε ίσως να φανταστείτε πού στέκομαι. Λοιπόν, όχι, να σας πω κάτι. Υπάρχουν πολλά πράγματα που μου αρέσουν στο Ultron. Θα τα πούμε όταν έρθει η ώρα τους. Θα τα πούμε όταν έρθει η ώρα. Θα είναι ένα επεισόδιο αυτό. Θα είναι ένα επεισόδιο. Μήπως πρέπει να το κάνουμε δύο ώρα, κύριε. Θα δούμε. Θα βγει ψυχούλα. Θα το σπάσουμε όπως το τρίτο Avengers που έσπασε στα δύο, ξέρω εγώ. Έτσι θα το κάνουμε κι εμείς. Ή σαν το Snyder Cut που είχαμε κάνει πριν και μετά. Μπράβο, ένα τέτοιο πράγμα. Θα τελειώνει το πρώτο επεισόδιο και θα τσακωνόμαστε πάρα πολύ. Δηλαδή, τύπου cliffhanger, τύπου Infinity War, ξέρω εγώ. Θα επιστρέψει από το θάνατο, Ιωσφίνα. Να συνεχίσει το rant. Μιλώντας για rant, ναι, πάμε στα low points της ταινίας. Νομίζω είναι. Θέλω να πω ότι είναι εύκολα. Νομίζω ότι είναι εύκολο να τα εντοπίσει κανείς. Θεωρώ ότι δεν τολμάς να έχεις τη Judy Greer στην ταινία σου και να μην κάνεις απολύτως τίποτα με αυτήν. Και έγινε ακόμα πιο εξώθαλμο στο Ant-Man and the Wasp. How very dare you, Marvel. Ο Corey Stoll είναι πάρα πολύ μεχ κακός. Έχουμε ξαναπεί για τους μεχ κακούς της Marvel. Ίσως είναι ένα τσικ ακόμα πιο μεχ. Πραγματικά είναι, δηλαδή. Και είναι και λίγο κρίμα γιατί ο Corey Stoll νομίζω ότι γενικά σε ρόλους του είναι αρκετά επιβλητικός. Ναι, όχι, εμένα μου αρέσει. Έχει έναν αέρα. Ήρθα.
Έχω φτάσει. Οπότε νομίζω θα μπορούσα να τον έχουν κάνει κάτι παραπάνω. Anyway, και φαντάζομαι ότι ο Στόλ είπε ότι σε σχέση με το σενάριο του Wright, το τελικό σενάριο είχε και περισσότερα πράγματα για το χαρακτήρα του. Okay, φαντάσου. Δηλαδή θα ήταν ακόμα χειρότερα τα πράγματα. Νιώθω ότι απλά δεν υπήρχε. Ξέρεις, είναι αυτό. Ήθελε να κάνει άλλο. Δηλαδή δεν ήταν το ενδιαφέρον του Wright στο να πει μια ιστορία ξέρεις, όπου ο ήρωας αντιμέτωπος με ένα κακό. Και να έχουμε ένα κακό που κάτι να είναι. Προφανώς. Κάπως το εμπλούτησαν. Φαντάσου λοιπόν. Θεωρώ ακόμα, το είχα αναφέρει και για το Ant-Man και στο Ant-Man and the Wasp, το αντίστοιχο επεισόδιο, ότι η αιτιολογία για, το, για τη Hope. Για τη Hope. Σε σχέση με το γιατί δεν παίρνει αυτή το σουτ και είναι το δικό της σουτ όπως γίνεται στο τέλος της ταινίας το... που τη ζάρουν ότι θα γίνει και αυτή και λοιπά. Είναι πολύ φτωχή, δηλαδή καταλαβαίνω την αιτιολογία την ίδια, δηλαδή ο μπαμπάς μου θέλει να με προστατεύσει, δεν θέλει να μπω σε αυτή τη διαδικασία, δεν καταλαβαίνω γιατί η Hope είναι ένας χαρακτήρας που το αποδέχεται αυτό, γιατί δεν είναι καθόλου για μένα πιστευτό. Να πω κάτι άλλο, ότι άμα, άμα είναι αυτή η δικαιολογία, τότε αυτή είναι η ταινία. Δηλαδή, α, και αυτό. Πολύ ενδιαφέρον είναι, και αυτό. Αυτή είναι η ταινία τότε. Δηλαδή, αυτό είναι το πιο ενδιαφέρον κομμάτι αυτής της ταινίας που εν τέλει δεν είναι. Δεν επικεντρώνεται σε αυτό. Το χρησιμοποιούν σαν δικαιολογία για να μην έχει το κουστούμι η. Ναι, ναι. Η Hope. Ναι. Το οποίο ξέρεις, όπως είδαμε στη δεύτερη ταινία, δηλαδή θα μπορούσε πραγματικά να γίνει από την πρώτη. Θα μπορούσε πραγματικά να είναι το. Δεν χρειάζεται να είναι μόνο ο Ant-Man στην πρώτη. Κανένας. Γιατί, τι μας εμποδίζει από το να κάνουμε Ant-Man and the Wasp 1, γιατί. Ούτως ή άλλως, ως Ant-Man and the Wasp συνεχίζει το franchise. Δεν είναι. Τέλος πάντων. Αλλά, overall, νομίζω το μεγαλύτερο ελάττωμα της ταινίας είναι ότι κατά τόπους βαραίνει από την υποχρεωτικότητα να συνδεθεί με το ευρύτερο MCU. Θυμάμαι κιόλας το δεύτερο action sequence. Ξέρεις που με τα μυρμήκια και αυτά. Ούτε εκείνο. Γενικότερα η δράση της ταινίας αυτής μας αρέσει πάρα πολύ. Αυτό είναι η μόνη σκηνή που δεν με είχε πολύ πείσει. Okay. Αλλά ξέρεις, πρέπει να δείξουμε και τον Falcon. Το οποίο δεν υπήρχε, ας πούμε, στο πρώτο σενάριο. Στο του Ράιν δεν υπήρχε. Οπότε αυτό θα πω εγώ σαν μεγαλύτερο ελάττωμα. Σύνολα τα άλλα που είπα. Συμφωνώ απόλυτα με αυτό. Και είναι και το δικό μου το βασικό θέμα. Ότι, δηλαδή αυτή η ταινία, ρε παιδί μου, θα έπρεπε. Γι' αυτό ξέρεις και μου είναι δύσκολο αυτό που είπα στην αρχή, ρε παιδί μου. Ότι τη διασκεδάζω μια χαρά. Δεν έχω πρόβλημα με την ταινία. Απλά συνέχεια σκέφτομαι what if, βλέποντάς τη. Και ένα από αυτά τα what ifs έχει να κάνει πάρα πολύ και με τον τόνο. Δηλαδή ότι θα μπορούσε να είναι ακόμα πιο. Γιατί είναι ένα δηλαδή. Είναι γελίο, είναι ένα γελίο concept. Πώς να το πω, δηλαδή, άμα είχε κάνει double down σε αυτό το. Την κουλή υπερδύναμη του ήρωα και όπως ας πούμε το κάνει στις κοινές δράσεις, θα μπορούσε να είναι όλη την έτσι, ρε παιδί μου. Κάπως. Πώς να το πω. Λοιπόν, για όσους έχουν δει Buffy, συγγνώμη τώρα, αναφέραμε και Widow πριν, οπότε συνεχίζω στο τέτοιο. Υπάρχει το επεισόδιο Ζέπο που είναι ο Ζάντερ ο πρωταγωνιστής και κάπως. Αγαπημένος μου χαρακτήρα σειρά. Από την οπτική του, ξέρεις, είναι ο τύπος που δεν έχει καμία δύναμη, δεν τίποτα. Είναι ο γελοτοποιός της φάσης, ξέρω εγώ. Και κάπως κοιτάζει το υπόλοιπο σύμπαν της σειράς που είναι όλοι πάρα πολύ σοβαροί και πάρα πολύ. Θα σώσουμε τον κόσμο απόψε. Και Buffy, ο Angel και. Angel, η Buffy, κλαίει. Δηλαδή, ξέρεις, γίνεται όλο αυτό το πράγμα και το κοιτάει με ένα τελείως γέλιο βλέμμα, ρε παιδί μου. Δηλαδή, ξεγελιοποιεί κάπως το. Κοιτάει πολύ αυτοσαρκαστικά το σύμπαν της ταινίας. Και θα μου άρεσε πάρα πολύ άμα κοίταγε. Δηλαδή, άμα αυτή η ταινία έκανε κάτι αντίστοιχο με το Marvel Universe, να το πω. Αλλά για να το κάνεις αυτό, ταυτόχρονα δεν μπορείς, παιδί μου, να είσαι τόσο συνδεδεμένος μέσα σε αυτό. Δηλαδή, δεν μπορεί να έχεις τον Falcon και το teaser στο τέλος και όλο αυτό το μπλέξιμο. Νιώθω ότι θα έπρεπε να, ξέρεις, να είναι πολύ πιο outsider. Δεν μπορεί να είναι, ξέρεις, το teaser μετά ότι θα πάει να πολεμήσει δίπλα του. Κατάλαβες. Δηλαδή, κάπως νιώθω ότι ή θα έπρεπε να είναι πιο ανίερο κάπως. Και άρα το κοιτάει από μακριά και με ένα πολύ πιο παιχνιδιάρικο τόνο το Marvel Universe. Ή να ήταν. Well, δεν ξέρω. Υποθέτω ότι η άλλη επιλογή είναι αυτό που είναι. Το οποίο είναι fine, αλλά δεν είναι σπουδαίο. Δεν είναι όσο. Αυτό που θα μπορούσε να είναι. Όσο μοναδικό θα μπορούσε να είναι, τέλος πάντων. Αυτό. Πάντως, επειδή είπες αυτό το γελίο βλέμμα του What the fuck is going on, θα πω ότι ο χαρακτήρας του Ant-Man, όταν συνυπάρχει με τους άλλους. Στις δικές τους ταινίες. Έχει όντως αυτό τον αέρα. Είναι το κομικ. Τι κάνε εδώ πέρα. Comic relief, σίγουρα. Ναι, το που λέει καλά. Είναι και τέλειος ο Ράντι αυτό. Είναι φανταστικός ο Ράντι αυτό το πράγμα. Δεν το συζητώ. Γενικά είναι φανταστικός ο Ράντι. Θέλουμε να δώσω ένα συγχαρητήριο στον Ράντι. Για την ύπαρξή του.
Ναι. Οπότε νομίζω ίσως είναι εδώ η ώρα που λέμε για το BTS της ταινίας, σωστά, το making of, ναι, το που ήταν drama, hashtag drama. Ναι, όπως έχει πει ο Θοδωρής ήδη, ο Edgar Wright ενδιαφερόταν για τον Ant-Man ως χαρακτήρα για πάρα πάρα πολύ καιρό και ασχολείται με αυτό. Όταν λέμε πολύ καιρό εννοούμε πριν υπάρξει καν σαν ιδέα το MCU στη Marvel. Mm. Απλά του άρεσε τα δικαιώματα και όλα στο χαρακτήρα τα είχε άλλο στούντιο τότε. Και εκείνος με τον Κόρνης που αναφέραμε νωρίτερα, έγραφαν το σενάριο τσίκι 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 από το 2003. Δηλαδή, τους άρεσε ο Ant-Man, παιδιά, ναι. Και θα κάνανε ταινία, ας πούμε, για την Artisan Entertainment, που ήταν το στούντιο που είχε τότε τα δικαιώματα. Μπράβο, ναι. Και κάποια στιγμή, όταν στηνόταν το Marvel Studios, είχε πετύχει, κυριολεκτικά πετύχει, τον Kevin Feige. Και του είχε πει, Feige, να σου πω, λέμε τώρα, αν αυτό το πράγμα βγει, σε ενδιαφέρει κανένας χαρακτήρας Marvel, ενώ θα σ' άρεσε, ρε παιδί μου. Και εκείνος τους είπε, παιδιά, έχω γράψει ένα treatment. Δεν ξέρω εγώ. Υπάρχει ήδη κάτι, γιατί μου αρέσει ο Ant-Man. Χαίρομαι που το αναφέρεις αυτό. άκου να δεις τώρα μια σύμπτωση, λοιπόν. Άκου να δεις, κοίτα, ναι. Το έχω πάνω μου. Ακριβώς. Και τους είχε δώσει το treatment, τους είχε αρέσει, μια χαρά, μπορούμε να προχωρήσουμε. Τόσο πολύ ήταν, πώς να σου πω, ήταν τόσο δεδομένο ο Ant-Man που θα θυμίσω ότι σε εκείνο το Comic-Con που έχουμε ήδη αναφέρει, με αφορμή, νομίζω στο Incredible Hulk το είχαμε πει, που είχε ανακοινωθεί ο Iron Man από τον John Favreau και το Thor και ο Captain America, ο τέταρτος ήρωας ήταν ο Ant-Man που είχαν ανακοινώσει από τόσο παλιά. Ότι, παιδιά, στείλουμε αυτό και από τους τέσσερις βασικούς μας ήρωες ήταν ο Ant-Man. Υπήρχαν τα, ας πούμε, το ρεχοκοκαλιά της ιστορίας ήταν περίπου αυτό που είδαμε, heist movie, Scott Lang και Hank Pym μαζί, με έτσι 60 τόνους. Και επειδή όμως δεν υπήρχε ιδιαίτερη πίεση για το να βγει, ξέρεις, μπαμ, 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 η Marvel του επέτρεψε, αφού παρέδωσε το πρώτο, ας πούμε, ολοκληρωμένο draft το 2008, του είπε, ξέρεις τι, επειδή δεν είναι νούμερο ένα προτεραιότητα, γιατί τότε κάνανε και είχε μπει και ο Hulk μέσα, ναι, ναι, και ήταν στη διαδικασία με το Thor και το Captain America και το Iron Man, του λένε, άμα θες πήγαινε κάνε τα υπόλοιπα project σου και το βλέπουμε μόλις τελειώσει. Οπότε εκείνη που έκανε και Scott Pilgrim και αυτά, μια χαρά. Προκύπτει και το World's End, περνάει λίγο ο καιρός, για την ακρίβεια κιόλας είναι και λίγο συγκινητικούλη. Ήτανε να αρχίσει να δουλεύεις πάνω στο Ant-Man πριν κάνει το World's End. Mm-hmm. Απλά ένας από τους παραγωγούς της ταινίας, ο Eric Fellner, είχε διαγνωστεί με καρκίνο. Mm-hmm. Και ήθελε ο Wright να τελειώσει την ταινία πριν ο άλλος φύγει, επειδή ήθελε να τη δει, ας πούμε. Οπότε η Marvel του επέτρεψε, σουρ, ας πούμε, δεν είμαστε κατόψυχοι, κάνε την ταινία, άνθρωπέ μου. Και βλέπουμε, ας πούμε. Οπότε φτάνουμε πια 2012. Εγώ λίγο subtext σε αυτό το πράγμα, πάντως διαβάζω σίγουρα και, δηλαδή, και το σενάριο που τους έδωσε. Δηλαδή νιώθω ότι και από την πλευρά της Marvel θα υπήρχε ένα... Εντάξει, δηλαδή τύπου κι άμα δεν μας... Δηλαδή είναι από αυτά τα... Λοιπόν, θα πω ακριβώς τι νιώθω ότι είναι. Πολλές φορές δεν θα πεις, λοιπόν, Πέμπτη είμαστε για ένα ποτάκι, βεβαίως. Και φτάνει Πέμπτη και έχεις λίγο κουραστεί και ψιλοβαριέσαι. Και λες να μην λίγο... πως τα αναβάλουμε. Και λες, όχι, δεν λες τίποτα. Λες, εντάξει, εγώ δεν στέλνω τίποτα. Άμα δεν στείλει, δεν πάμε. Ξέρετε, είναι αυτό το... Ναι, ναι, ναι. Θα δούμε. Άμα στείλει, θα δούμε τι θα κάνουμε, ρε παιδί μου. Απλά λίγο λες, εντάξει, ας το ξέρεις, άμα δεν στείλει, εγώ δεν θα το κυνηγήσω. Νιώθω ότι είναι μια τέτοια κατάσταση λίγο. Ότι είναι... δεν ξέρω. Όχι, νομίζω ότι θα σου πω, γιατί θα σου πω, είπε αργότερα κάτι ο Φάγκε που νομίζω ότι είναι, μοιάζει με λίγο με αυτό που περιγράφεις. Φτάνουμε λοιπόν Ιούλιο του 2013 και λέει ο Wright ότι έχουμε το πρώτο ολοκληρωμένο draft. Προχωράμε κανονικότατα, είναι stand-alone. Συμφωνεί και η Marvel σε αυτό. Πρόσεξε, συμφωνεί και η Marvel σε αυτό. Και προχωράμε, μπαίνει σκαριά κλπ. Και όντως σκεφτείτε ότι σε εκείνη τη φάση είμαστε πια όντως 2 χρόνια πριν βγει όντως η ταινία. Γίνεται το casting. Όλες οι επιλογές, τέλος πάντων, που είδαμε, οι βασικές επιλογές είναι του Wright. Το casting δεν άλλαξε καθόλου. Και κάποια στιγμή, τέλος πάντων, συνειδητοποιεί ζητάει η Marvel, τέλος πάντων, σε αυτούς τους δύο, Κόρνης και Wright, να γράψουν και κάποια έξτρα πράγματα. Γράψτε και 2 εναλλακτικά, ας πούμε, εκεί κάπως, ναι. Τα στέλνουν τα 2 additional, ας πούμε, drafts, με σκοπό να προσαρμόσουν κάποια πράγματα που τους είχε ζητήσει η Marvel, στο βαθμό που δεν κάνουν έκπτωση και στο όραμά τους όμως. Οπότε, ξέρεις, θέλετε να κάνουμε αυτά, τα οποία αυτά δεν έχουν ποτέ υποθεί ξεκάθαρα, αλλά φανταζόμαστε όλοι ότι είναι συνδέσεις με το MCU και κάπως
Γιατί εκεί πάει το πράγμα εν τέλει. Εγώ νιώθω ότι έχει λίγο να κάνει και με ένα μαλάκωμα του χαρακτήρα και του. Νιώθω ότι έχει να κάνει και με αυτό. Νιώθω. Μπορεί να τον έκαναν λίγο, κάντον λίγο πιο family friendly. Λίγο πιο family friendly. Νιώθω αυτό. Δεν ξέρω γιατί. Είναι λίγο. Τέλος πάντων, ναι, μπορεί. Είναι μπορεί. Λίγο. Απλά. Μπορεί να λίγο παραπάνω. Αυτό το λίγο heist κομμωδία 60s νομίζω ότι θα μπορούσε να έχει τον Σκοτ κάπως όπως τον είδαμε εν τέλει. Τώρα ναι, όχι, μπορεί να έχει και λίγο edge. Ρε παιδί μου, δεν εννοώ. Μπορεί να έχει και λίγο παραπάνω edge. Ναι, δεν εννοώ κάτι συντρακτικό. Δεν είπα ότι θα ήταν ο Vic Mackey, ξέρω εγώ. Δηλαδή, ξέρει, προ Θεού. Αυτό θα ήταν. Απλά νιώθω ότι ένα λίγο να λιάνει ίσως κάποια rough edges. Αυτό είναι απλά η αίσθησή μου. Ναι. Φτάνουμε πια 2 μήνες πριν να ξεκινήσει η παραγωγή της ταινίας, μια τρέλα, και μαθαίνει ο Wright και ο Κόρνης ότι η Marvel έχει ζητήσει από εξωτερικό συνεργάτη. Διάφερε κανένα σενάριο. Το οποίο τον ξενερώνει πάρα πολύ, γιατί ενώ η Marvel δεν είχε σκοπό να τον βγάλει από την εικόνα ως σκηνοθέτη, εκείνος δεν ήταν άνετος να «δεν θέλω να είμαι σκηνοθέτης for hire», είχε πει. «Θέλω να κάνω την ιστορία που έχω πει ότι θα κάνω και που εδώ και χρόνια λέμε ότι θα κάνουμε». Οπότε αποχωρεί 2 μήνες πριν ξεκινήσουν τα γυρίσματα και λέει ο Φάιγκε, αυτό που σου λέω ότι κάπως φέρνεις αυτό που λες. Ναι. Είχε πει ότι εύχομαι, δεν τον έχει κακολογήσει ποτέ τον Wright, το μόνο που έχει πει είναι ότι εύχομαι να, μακάρι να μην ήταν όλο αυτό μια εξέλιξη που ήρθε τόσο αργά όσο ήρθε, το ξεπαρεού δηλαδή, να μην μας είχε πάρει 8 χρόνια να συνειδητοποιήσουμε ότι δεν είναι ο γάμος, ξέρεις. Το οποίο έχει αυτή την κολλησιεργία παύλα αναβλητικότητα που περιγράφει. Αυτό είναι λίγο το εντάξει. Έπρεπε, τώρα ξέρεις, τελευταία στιγμή τώρα έγινε μαλακή, αλλάξαν τα πλάνα. Καλύτερα να είχαμε πει ρε παιδί μου από την αρχή, ότι άστο, δεν το έχω. Δεν το έχω για την Πέμπτη. Τότε μάλιστα είχε γίνει μεγάλος, είχε γίνει θόρυβος και εκ των έσω από τη Marvel. Δηλαδή ο Whedon τότε είχε ποστάρει και ένα τεράστιο. Ναι, ένα, είχε ποστάρει μια φωτογραφία του με ένα κορνέτο. Με ένα κορνέτο και I don't get it, ήταν το καλύτερο σενάριο που είχε δει ποτέ η Marvel, ήταν no-brainer, δεν καταλαβαίνω τι έχει συμβεί. Μόνο, ξέρεις, του Game of Thrones το same, ας πούμε, δεν είχε γράψει. Και εκτός, καλά, ο Paul Rudd είχε σκάσει και παρέμεινε φίλος με τον Wright, στην πορεία δηλαδή δεν χάλασαν οι σχέσεις τους, ήταν φίλοι οπότε συναχωρήθηκε πάρα πολύ. Και η άλλη που είχε πάει να κάνει το σαματά ήταν η Evangeline Lilly, η οποία επειδή τότε δεν είχε υπογράψει ακόμα το συμβόλαιό της, τύπου δεν είχε μπει η τζίφρα κανονικά, είχε κάνει, θυμάμαι, είχε πει μόνο το fitting τα ρούχα. Είχε πει, ξέρετε τι, εγώ παίζει να φύγω, γιατί εάν θέλω να δω το σενάριο, που τέλος πάντων εγκρίνεται και θέλετε, εάν δεν ξέρω με ποιον θα συνεργαστείτε και ποιος θα τη γυρίσει σύντομα αυτή την ταινία και το σενάριό του, εγώ αποχωρώ. Γιατί, εάν πρόκειται, είχε πει για μια περίπτωση όπου η Marvel είναι οι bullies και θέλουν απλά μια μαριονέτα να την κάνουν ό,τι θέλουν, εμένα δεν με ενδιαφέρει αυτή η δημιουργική διαδικασία και εντάξει, τι βαλτσούλα μου, γεια σας. Τέλος πάντων, αφού πήρε όντως το. Αφού μπήκε στο project το Peyton Reed και διαμορφώθηκε ένα σενάριο, τότε διαβάζοντάς το είπε ότι όντως κατάλαβα γιατί η δουλειά. Το σενάριο του Edgar Wright θα ήταν λίγο σαν τη μήγαμε στο γάλα, σε σχέση με το MCU πάντα μιλούσε. Οπότε κατάλαβε την ανάγκη για αυτή την αλλαγή, παρότι δεν την επικρότησε ποτέ, έτσι. Απλά τότε, αυτό που λέμε, το βλέπω. Το πρόβλημά σας και εμάς το βλέπω, τέλος πάντων. Γι' αυτό πιθανόν λόγω και εγώ αυτό που ανέφερα πριν, και ότι δεν ήταν μόνο θέματα, ξέρεις, δηλαδή βγάλε 2 σκηνές, 3 σκηνές, μια σύνδεση, και ότι είχε κάτι ευρύτερο τον εικόνα να κάνει, γιατί τέλος δεν δικαιολογείται τέτοιο σπάσιμο ή αυτό το σχόλιο, το οποίο δεν το ήξερα, παιδί μου, τώρα το ήξερα. Ναι, το δεν το ήξερα. Όχι, είχε μιλήσει πολύ έντονα. Ναι, κάπως, τέλος πάντων, υποθέτω δεν θα μάθουμε, εκτός αν, ξέρεις, κάποια στιγμή βρεθεί αυτό το σενάριο και μάθουμε. Ναι. Ξέρουμε για κάποιες αλλαγές, λίγες βέβαια. Είπαμε ήδη τη μία, δεν υπήρχε η σκηνή του Heist με το Falcon, ένα αυτό. Δεύτερον, η Hope είχε μικρότερο ρόλο. Πήγε η Λίλη τέλος πάντων στον Reed και στους άλλους 2 και είπαν ότι ξέρετε τι, δεν τον κάνετε beef up το ρόλο. Δεν είναι λίγο λίγος. Ναι, είναι λίγο λίγος. Οπότε ξέρεις, το βάλαν παραπάνω πράγμα.
Και επίσης, άκου τώρα, ένα από τα αγαπημένα μας πράγματα που συζητούσαμε στο άλλο επεισόδιο ήταν του Reed ιδέα, που είναι τα μοντάζ με τον Μάικλ Πένια. Υπέροχο. Ήταν φανταστικό. Ναι. Ξέρετε πια, λέμε τα μοντάζ που εξιστορεί μια ιστορία, κάτι που συνέβη, μια εξέλιξη και βλέπεις και άλλους χαρακτήρες να μιλούν με τη φωνή του και να εξηγούν με μορφασμούς. Ναι. Είναι από τα πολύ καλά σημεία αυτά και φτάνουμε έτσι στα high points, σωστά. Φτάνουμε στα high points, τα οποία είναι σίγουρα γενικά το κωμικό timing της ταινίας. Το είχαμε συζητήσει και στο προηγούμενο. Και οι σκηνές δράσης, που επίσης είναι κάτι που είχαμε αναφέρει και στο προηγούμενο, αλλά ξέρεις, η σκηνή δράση με το. Δηλαδή, η σκηνή δράση στο τρενάκι, που ξέρεις, αφού γίνεται η πρώτη σύγκρουση, κάνει ένα απότομο. Μακρύνει την κάμερα και βλέπουμε απλά το τρενάκι να πέφτει αθόρυβα κάτω να από πέφτει. Το. είναι πολύ αστείο. Είναι πολύ έξυπνο. Εγώ στα δύο πράγματα που έχω σημειώσει είναι όλο το last act. Ενώ την τελική σκηνή δράσης. Για μένα μόνο αυτό ανεβάζει την ταινία 2-3 σκάλες. Δηλαδή είχα ως τότε ήδη βαρεθεί αυτές τις πολύ πομπόδεις, δεδαλώδεις, τρίτες πράξεις μάχης και έχεις τον Ant-Man να είναι σε φάση ωραία. Θα γίνει το τριμπούρδελο σε ένα δωμάτιο κοριτσιού. Θα μεγαλώνουν, μικραίνουν πράγματα. Γενικότερα ήταν πολύ εφάνταστο και χρησιμοποίησε τις δυνατότητες αυτές πολύ καλά ο Reed. Το ότι πότε μεγάλωνε κάτι, πότε γινόταν σμίκρυνση. Δηλαδή ήταν fantastic, ρε φίλε. Και έδωσε, ας πούμε, ένα τόσο εύχαρο vibe στην ταινία. Και επειδή ήταν η τελευταία γεύση που σούμενε, γιατί είναι το τελευταίο κομμάτι, δεν ξέρω, εγώ θυμάμαι είχα ένα χαμόγελο μέχρι τα αυτιά. Δηλαδή είχα χαρεί τόσο πολύ που δεν είχα δει άλλο πάλι πόλεις να πέφτουν από τον ουρανό. Ισχύει και θυμάμαι κιόλας ότι ειδικά στο face του, που το συζητήσαμε λίγο και στο επεισόδιο του Thor, του Dark World αυτό, ότι ειδικά στο διάρκεια του face του, το είχαν κάνει ένα παιδί μου τόσο καρμπόν, τόσο επιστήμη, τη δομή των ταινιών, που ήταν όλες ίδιες, πανομοιότυπες. Ναι. Και πραγματικά στο τέλος του Face του να βλέπεις αυτό το πράγμα ήταν τόσο ρεφέ. Δηλαδή, ξέρεις, τώρα στεναχωριό μου που δεν το είχα δει τότε. Πραγματικά θα είχε βοηθήσει. Ναι, γιατί είμαι σίγουρη ότι θα σε είχε ανακουφίσει αυτό που σου είπα και πριν. Γιατί και εγώ ήμουν ξέρεις μετά το Ultron και βλέπω αυτό το πράγμα και λέω Χα! τι ωραίο, τι φαν! και βασικά το επόμενο point για μένα είναι ο ίδιος ο Peyton Reed, η δουλειά του. Ναι. Δεν ξέρω, οι δύο καλύτερες του ταινίες που είναι το Bring It On, αυτό το έπος και το παραγνωρισμένο, πολύ παραγνωρισμένο 60s throwback, το Down With Love, το οποίο καταστρέφει στον Ρή. Όχι, πανηγύρισα, έκανα... έτσι, Down With Love. Λατρεύω αυτή την ταινία. Μπράβο. Πώς να σου πω, αυτές οι δύο ταινίες ήταν δύο ζαχαρωτά με έτσι αιχμηρή σάτυρα. Η αιχμηρή σάτυρα δεν υπάρχει στο Ant-Man. Ιδιαίτερα υπάρχουν στιγμές ειρωνίας, αλλά δεν είναι αυτό το, ξέρεις, δεν είναι αυτή η ταινία. Παρ' όλα αυτά, αυτό το vibe και αυτή η όρεξη που να κάνει τέτοιου τύπου πράγματα ο Reed υπάρχει στο Ant-Man. Δηλαδή, και αισθητικά τελείως μιλώντας, μπορεί να βάζει στα edges καραμελένιες λεπτομέρειες. Ας πούμε, όταν πάει ο Σκοτ που πιάνει δουλειά στο Baskin Robbins, έχει πάρα πολύ έντονο ρόζι σκηνή. Ή ας πούμε όταν κάνει τη σμίκρυνση για πρώτη φορά, το διαμέρισμα ξαφνικά είναι σαν ένα πάρα πολύ άγριο δωμάτιο, σαν να βλέπεις το Τζουμάντζι. Τέλος πάντων, έχει αυτή την ενέργεια και είχε να κάνει ταινία από το 2008 κιόλας, το Yes Man, με τον Jim Carrey. Και όταν τελειώσει με τα Ant-Man, θέλω να τον δω και σε άλλα πράγματα. Όταν τελειώσει με τη Marvel γενικότερα, γιατί θα κάνει και άλλα μέσα στη Marvel, αλλά... Μία ζαχαροκατάσταση. Την έχει. Έχει ένα μελένιο το οποίο με αφορά. Οπότε. Με αφορά πολύ ωραίο. Με αφορά το μελένιο. ναι. Και μάλιστα ήμουνα. Προσπαθούσα να σκεφτώ το ποιος είναι ο MVP. Ποια είναι η MVP. Και ήμουνα μεταξύ Peyton Reed και Paul Rudd. Αλλά νιώθω ότι θέλω να το δώσω στο Peyton Reed. Εγώ. Okay. Οπότε περνάμε σε σένα. Καλά κάνεις. Να δώσω MVP κι εγώ, Δεν πρέπει. Πρέπει. Δεν το έχω σκεφτεί, δεν έχω αποφασίσει. Εντάξει, κοίτα, ο Paul Rudd είναι πολύ καλό τέτοιο. Δηλαδή, μεταξύ και βάζω και το Michael Peña στο 3. Δηλαδή, πάει. Να σου πω κάτι. Μπορεί να το κάνει ο Michael Peña, άμα θες. Τώρα, τίποτα. Επειδή το ξέρω ότι είμαι πάρα πολύ γραφικός γενικότερα και
Περίφανα περισσότερο από ηλιοβασίλεμα Σαντορίνη. Έτσι ακριβώς. Περήφανα αρνητικός. Ναι. Εγώ θα το δώσω στον Edgar Wright λοιπόν το MVP. Sure. You know, για αυτό που θα μπορούσε να είναι. Στο και, what could have been. Και για αυτό που θα μπορούσε να είναι, αλλά και γιατί είναι μια ταινία η οποία εν τέλει, επειδή έχει πολύ. Σίγουρα έβαλε πράγματα και ο Peyton Reed, όπως είπες. Γενικότερα από αυτές τις περιπτώσεις που αυτό. Όπως το ξανακάνω τις κλέμες στη διάρκεια του περισσότερο και τις φορές. Ότι δεν είναι μια ταινία στην οποία συμβαίνει κάτι το οποίο με χαλάει ή με ενοχλεί. Ξέρεις, είναι. Δηλαδή όλα τα στοιχεία που ήρθαν στην πορεία, όλα θετικά είναι. Δηλαδή, ξέρεις, δεν υπάρχει κάποιο στοιχείο που στην πραγματικότητα το βρίσκω λάθος ή αρνητικό. Αλλά πιστεύω ότι λέει πολλά το γεγονός ότι. Δομικά εξ αρχής, δηλαδή η αρχική κατασκευή, το αρχικό υλικό που υπήρχε εκεί πέρα ήταν τέτοιο ώστε να επιβιώσει μέχρι το τέλος σε πολύ μεγάλο βαθμό και να βγει μια ταινία η οποία δεν μοιάζει προβληματική. Ναι. Γιατί πολλές φορές έχουμε δει Trouble Productions που καταλήγουν κάπως και λες ρε παιδί μου, okay, μου αρέσουν πολύ κάποια στοιχεία ή ξέρω εγώ, μου αρέσει αυτό, αλλά σκέψου πως. Αυτό ρε παιδί μου είναι ένα πράγμα το οποίο έφτασε τελικά στη μεγάλη οθόνη και είναι μια ωραιότατη ταινία. Είναι μια κανονική ταινία η οποία δεν μοιάζει. Ραμμένη και κολλημένη από 7 διαφορετικούς ανθρώπους. Το οποίο είναι. Δεν μοιάζει, αλλά νομίζω ότι είναι και επίτευγμα του Peyton Reed. Ακριβώς αυτό πήγα να πω. Είναι testament αυτό και προφανώς στο σκηνοθέτη. Όπως και στον Adam McKay που μπήκε στην πορεία της διαδικασίας. Για μένα φαίνεται η υπογραφή του Reed σε αυτή την ταινία. Αν έχεις δει τις προηγούμενες του, έχει. Όχι. Τα χεράκια του είναι παντού. Οπωσδήποτε. Και μαζί με μια ταινία που θα συζητήσουμε. Στο ακριβώς επόμενο επεισόδιο, δεν δίνω spoilers. Ναι, ναι. Θεωρώ ότι είναι οι δύο πρώτες ταινίες που φάνηκε στη Marvel ότι πάμε πλέον για λίγο υπογραφή, δημιουργική. Θα το δούμε. Νομίζω ότι είναι τα δύο πρώιμα παραδείγματα. Ναι. Θα δείτε στο επόμενο επεισόδιο ποιο είναι το δεύτερο. Ισχύει, συμφωνώ. Έχω επιχειρήματα. Θα δούμε στο επόμενο. Θα δούμε στο επόμενο. Είμαι πολύ excited το επόμενο. Οπότε ναι, δεν θέλω να το πω σαν slide, δηλαδή σαν μειωτικά απέναντι στον Reed. Ναι, απλά πιστεύω ότι έβαλε πολλά πράγματα εξ αρχής ο Wright, από τον οποίο ούτως ή άλλως ξεκίνησε η ταινία, που έφτασαν μέχρι τέλους. Και εν τέλει νομίζω, εσύ το έδωσες στον Peyton Reed τελικά είπαμε, το MVP. Ναι μωρέ. Νομίζω ότι είναι κάπως ισορροπημένο, είναι ισορροπημένο και δίκαιο να πάρουν MVP ο άνθρωπος από τον οποίο ξεκίνησε η ταινία και ο άνθρωπος που τελείωσε την ταινία. Και βγήκε μια χαρά ταινία. Ο Edgar Wright βέβαια έχει πει ότι δεν πρόκειται ποτέ να δει το Ant-Man γιατί τον πονάει τον άνθρωπο και το καταλαβαίνουμε απόλυτα, Edgar Wright. Το καταλαβαίνω. Και εσύ όπως και εσείς μπορείς να μας ακούσεις, Edgar Wright, στο Spotify. Έτσι, στο Google Podcast. Από τα πιο smooth που έχεις κάνει ποτέ. Πάρα πολύ ωραίο. Στα Apple Podcast, φυσικά σε όλες τις εφαρμογές που υποστηρίζουν podcast, μας βρίσκεται στο oneman.gr και μας βρίσκεται και στο Facebook group μας Pop για τις δύσκολες ώρες. When we make that sequel, motherfucker!